Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις φωτιές. Θα πούμε μια καλημέρα εδώ στα παιδιά σου να δώσουν κοντά μας. Άρης Πορτοσάλτε, Λίνα Κλήτου και Ευαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πάμε όλοι μαζί στον συνάδελφό μας τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος είναι στο Κρανίδι, να μας πει τι γίνεται εκεί. Κινδύνευσε ένα ξενοδοχείο μεγάλο τη νύχτα. Έφυγε ο κόσμος από εκεί. Βλέπουμε τον Μίλτο να έχει κοντά του και τον δήμαρχο της περιοχής Ερμιονίδας, τον κύριο Γεωργόπουλο. Καλημέρα και στο Έλα Μίλτο, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι μαζί μου ο δήμαρχος Ερμιονίδας, ο κύριος Γεωργόπουλος. Θα σας δείξει πρώτα ο Γιάννης Βρακάς την εικόνα όσο μπορούμε από εδώ. Είμαστε δίπλα στο ξενοδοχείο εδώ που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά χθες. Τώρα βλέπετε και τα νεαέρια μέσα πώς πετούν και κάνουν διαρκώς ρήψεις νερού. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ. Μια κατάσταση την οποία ευτυχώς πρόλαβαν τα στελέχη του πρεσβεστικού σώματος, όπως επίσης και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Είναι καλύτερη εικόνα τώρα, Μίλτο. Είναι καλύτερη εικόνα. Μπράβο. Έχει περιοριστεί η φωτιά σε όλα τα σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις. Λίγο μετά τις 3-4 ώρα τα ξημερώματα έκυγε η φωτιά. Με το πρώτο φως της ημέρας οι πυροσβέστες κατάφεραν να την περιορίσουν. Να μας πει λίγο ο δήμαρχος που έζησε από τις πρώτες στιγμές εδώ την φωτιά. Αρχικά να πω ότι το ξενοδοχείο εκενώθηκε, δεν κινδύνευσε κανείς. Καλημέρα. Έχει καεί το ξενοδοχείο, έχει καταστραφεί. Καλημέρα κύριε δήμαρχε. Έχουμε υλικές ζημιές στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο, θα έλεγα, του ξενοδοχείου και κάποιες μικρές ζημιές σε κάποια κτίρια του ξενοδοχείου. Από εκεί πέρα μόνο μέχρι εκεί είναι το κακό, θα έλεγα, γιατί ο κόσμος έφυγε με πλωτά μέσα από εκεί. Ζωές, δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματίες, δεν είχαμε κάτι. Ο κόσμος έφυγε, μου λέγατε νωρίτερα, από δύο σημεία από τον δρόμο και ήταν και κάποιοι στη θάλασσα. Έγινε έγκαιρη εκένωση των πελατών του ξενοδοχείου από την επιχείρηση την ίδια. Πολύ οργανωμένη, μεθοδική. Μπράβο. Επίσης υπήρχαν κάποιοι πελάτες του ξενοδοχείου, πολίτες που ήταν στην παραλία, είναι 5 χιλιόμετρα από εδώ η παραλία, εκεί με διαθαλάσσεις, για να μην κινδυνεύσουν από τον δρόμο, τους μετέφεραν και είναι και αυτοί σε ξενοδοχεία, σε ασφαλή σημεία, ας πούμε, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε καταλάβει τώρα, επειδή Δημήτρη μου έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος, ότι εκτός από αυτή τη φωτιά υπήρχαν άλλες δύο μέσα στο Κρανίδι. Τι υποψιαζόμαστε τώρα, τι έχει συμβεί? Το ύποπτο, το περίεργο είναι ότι εχθές, μια ώρα πριν τη φωτιά τη συγκεκριμένη, πριν ξεκινήσει αυτή η φωτιά, μέσα στην πόλη του Κρανιδίου, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί, που δεν είναι τυχαίο καθόλου, είχαμε δύο φωτιές. Σε οικόπεδα, δύο φωτιές. Με απόσταση μια ώρα μεταξύ του το ένα από το άλλο. Είναι όχι σπάνιο, όχι ύποπτο. Θα έλεγα, εγώ το θεωρώ εμπρισμό, δηλαδή, μπορώ να το πω για το Κρανίδι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η φωτιά συνδέεται με τις άλλες δύο. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Μίλτο, να ρωτήσει κάτι ο Άρης τελείω. Μίλτο, τα οικόπεδα αυτά ήταν καθαρά ή ήταν χορταριασμένα? Μας ρωτάει ο Άρης ο Πορτοσάλτε από το στούντιο. Τα οικόπεδα στα οποία πιάσε φωτιά ήταν καθαρά ή όχι? Είχαν κάποια χόρτα τα οικόπεδα αυτά. Είχαν κάποια χόρτα. Οι ιδιοκτήτες τους τι λένε για τη φωτιά? Οι ιδιοκτήτες, όπως συνήθως αμελείς, παρά τις ανακοινώσεις που έχει κάνει και τις προτροπές που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τι πρόστιμα έχει χόρτα, βάλει η Δημοτική Αρχή? Δεν τα είχα κάνει. Με προτροπή δεν γίνεται δουλειά. Τι πρόστιμα έχει βάλει? Ναι. Αν τους έχετε βάλει και πρόστιμα. Πρόστιμα ακόμη όχι. Έχουν πάρει τις ειδοποιήσεις. Έχουν πάρει τις ειδοποιήσεις για τα πρόστιμα να τα κόψουν. Ακριβώς, να τα κόψουν τα χώρα. Να είμαστε καλά του χρόνου. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Πάντως τώρα δεν είναι μόνο εκεί η μελτόμα αυτό. Σε όλη την Ελλάδα αυτό γίνεται. Δεν έχουν ευθύνε στον Δήμαρχο. Όλοι οι Δήμαρχοι τα ίδια κάνουν. Δεν επιβάλλουν τα πρόστιμα αυτά στους πολίτες. Οι πολίτες δεν πάνε στα οικόπεδα, τα έχουν παρατημένα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε και δεν είναι το μόνο. Συμβαίνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας αυτό. Έλα, Μίλτο μου. Πάντως, νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία είχαμε εστίες χθες. Είχαμε και δυνατούς ανέμους χθες. Ήταν η μέρα τέτοια. Ήταν πολύ δυνατή άνεμη. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάντως, αν ήταν καθαρά τα οικόπεδα, αν ήταν ξεχορταριασμένα τα οικόπεδα, εκτός των χώρων του ξενοδοχείου, να ξεκίνησε έξω από το ξενοδοχείο, πέρασε μέσα από τους χώρους του ξενοδοχείου και πήγε σε άλλο χώρο. Ευτυχώς όμως εκεί ήταν μόνο αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Χτήματα δηλαδή, δεν είχαμε ζημίες άλλες. Πρέπει να κλείσουμε. Αν ήταν καθαρά τα οικόπεδα, θεωρείτε ότι κάπως θα ήταν καλύτερη κατάσταση να μην πιάσει φωτιά μέσα στο Κρανίδι? Εντάξει, δηλαδή, ή να μην τρέξει τόσο πολύ. Εδώ ήταν δάσος, έτσι. Στο Κρανίδι δεν είχαν φωτιά. Σβήστηκε στα οικόπεδα, ήταν κάτι μικρό ασήμαντο. Πάντως έπιασε εκεί. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα εκεί. Έτσι. Μάλιστα. Δεν δημιούργησε κανένα. Εδώ όμως. Μίλτο, καλημερίζουμε και ευχαριστούμε και τον κύριο Γεωργόπουλο. Και αυτό ήταν η βασική αιτία με τον συνδυασμό με τον αέρα που είχαμε. Αυτή την ένταση της φωτιάς. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Καλημέρα και σένα για το ρεπορτάζ, Μίλτο, και πάμε στο Σπύρο Αλεξ...